εκεί αυτή ξεκίνησε η συγγραφή της το 2022, θεσμοθετήθηκε το 2023 και για το 2023, που ήταν η πρώτη χρονιά που δημοσιεύτηκε ο κανονισμός, η εφαρμογή ήταν προαιρετική και με σύσταση σε όλα τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Άρα έχουμε ήδη σε εξέλιξη μία πρώτη χρονιά με την οποία ήταν θεσμοθετημένη η ΚΙΑ και είχε δοθεί κατεύθυνση σύστασης η εφαρμογής της. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήρθε το 2024. Uh-huh. Το 2024 υπάρχει μόνο υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Δηλαδή πια αυτά που αφορούν τον καθαρισμό του οικοπαίδου μας, τον περιορισμό και την απομάκρυνση έφλεκτων υλών και την κατάθεση μιας τεχνικής μελέτης από έναν ειδικό επιστήμονα, ο οποίος μπορεί να είναι, έχει πάρα πολλές ειδικότητες που μπορεί να τις κάνει, η οποία τι αναφέρει, έχει το περίγραμμα του κτηρίου μας, το περίγραμμα του ακινήτου, τη βλάστηση που έχει μέσα, καθώς επίσης και κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη προκειμένου να γίνει το ακινητό του ανθεκτικό σε περίπτωση φωτιάς. Ωραία, ένα λεπτό. Αυτό εδώ τώρα, αυτό που μόλις μας Απλά, επιτρέψτε να σας πω τι πρέπει να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Το 2025 και το 2026 έχουμε μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας για κτίρια που χαρακτηρίζονται υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. Ενώ το 2026 για κτίρια που χαρακτηρίζονται χαμηλής και μέσης. Ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις τότε, το 2025 και το 2026, άμα κάνεις μια ριζική ανακαίνιση στο ακίνητό σου, που λίγο πολύ όλοι μας κάνουμε κάποια ανακαίνιση και ο προϋπολογισμός περνάει το 15% ή είναι πάνω από 20.000, πρέπει να βάλεις κάποια υλικά τα οποία είναι πυράντεχα. Αφού την κάνεις που την κάνεις την ανακαίνιση, τουλάχιστον φρόντισε αυτά τα υλικά τα οποία θα κάνεις να είναι ανθεκτικά στη φωτιά. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα εγώ είμαι εδώ, μένω ας πούμε σε μία ευθεία πάνω από την ΕΡΤ πίσω που είναι. Τι είναι πίσω από την ΕΡΤ, είναι ευθεία ο Δημόκρητος. Και ακριβώς δίπλα στο Δημόκρητο μένω και είμαι σε μία πολυκατοικία. Πενταόροφη, πέντε ιδιοκτήτες. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας και πόσο να πληρώσει? Ωραία, κοιτάξτε, εσείς που είστε στην Αγία Παρασκευή προφανώς και βρίσκεστε σε πολυκατοικία η οποία είναι απέναντι από το βουνό, δεν έχετε υποχρέωση να κάνετε τίποτα. Το ίδιο συμβαίνει και όσοι βρίσκονται πλησίων αλσών, όπως στη Νέα Φιλαδέλφια, στο κτήμα Συγκρού, στα διάφορα κτήματα ή άλση τα οποία υπάρχονται εντός των αστικών περιοχών. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να υποβάλλετε κάτι. Αφού έχω δάσος από πάνω μου. Είναι μητός από πάνω. Είναι. Αυτό είναι στην αρμοδιότητα του συνδέσμου για την παρακολούθηση του δάσους. Δεν έχετε να κάνετε, εκτός από τον καθαρισμό, αν έχετε μονοκατοικία, η οποία μονοκατοικία έχει κάποια φύτευση, θα πρέπει ουσιαστικά να καθαρίσετε την περιμετρική σας φύτευση. Δεν έχετε κανένα. Αν λοιπόν έχω ένα σπίτι, τότε να το πάμε αλλιώς το παράδειγμα, μέσα σε μια δασική έκταση που δεν είναι κοντά σε μια αστική περιοχή. Ποιος αυτή τη μελέτη που είπατε για την πρόσωψη, τα τετραγωνικά και ό,τι άλλο, οφείλει να την... εγώ ή ο Δήμος? Πού πρέπει να απευθυνθώ? Δεν έχω τίποτα στα χέρια μου αυτή τη στιγμή. Έχω μόνο μία ημερομηνία, την οποία μου έχετε δώσει εσείς και λέει μέχρι τότε πρέπει εσύ να έχεις φροντίσει για την πυροπροστασία της περιουσίας σου. Πού θα απευθυνθώ εγώ για αυτή τη μελέτη? Ακούστε. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες για τις οποίες καθορίζονται η επικινδυνότητα των ακινήτων, των γηπέδων, των οικοπαίδων, ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Αυτές οι κατηγορίες έχουν να κάνουν με βάση κάποια χαρακτηριστικά, 6 κριτήρια. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, οι κλιματολογικές συνθήκες, η κλίση που έχει το ακίνητό σας, η βλάστηση και η φυτική καύσιμη ύλη και οι υποδομές και τα δίκτυα, δηλαδή αν υπάρχει στο οικόπεδό σας μέσα κολλημητική δεξαμενή ή αν υπάρχει κάποια δεξαμενή. Πού θα ξέρω εγώ σε ποια από αυτά τα κριτήρια που μόλις μας απαριθμίσατε πλήρουν το σπίτι μου ή η περιουσία μου, τέλος πάντων, έχει αυτά τα κριτήρια? Πώς τα ξέρω εγώ? Γι' αυτό το λόγο και είπαμε, έχουμε βάλει κάποιες ενδεικτικές προϋποθέσεις. Αν το ακίνητό σου βρίσκεται σε ευθεία απόσταση 300 μέτρων από δασική περιοχή, και ξαναλέω όχι όταν πρόκειται για εντός σχεδίου περιοχές, τότε είσαι σε αυτή την περίπτωση που πρέπει να καλέσεις έναν ειδικό επιστήμονα, ο οποίος δεν είναι κατά ανάγκη μηχανικός, είναι πάρα πολλές ειδικότητες τις οποίες μπορείς να καλέσεις, ναι. Και το κάναμε αυτό για λόγους περιορισμού του κόστους, ο οποίος θα σου κατατάξει το ακίνητό σου, γιατί προφανώς δεν μπορεί να ξέρουν όλοι τις λεπτομέρειες τις τεχνικές, θα σου κατατάξει το ακίνητό
αυτοκίνητο με βάση την επικινδυνότητα. Αν είναι χαμηλή, μεσαία, υψηλή ή ιδιαίτερα υψηλή. Οπότε, ανάλογα με την κατάταξη αυτού του οικοπαίδου, ανάλογα με τις τέσσερις κατηγορίες, μπορείς να πάρεις και τα σου προτείνει και τα προβλεπόμενα μέτρα. Άρα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή έφερα εγώ το παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής, μέσα στην Αττική, λοιπόν, αυτό πουθενά δεν ισχύει. Ούτε αν είμαι στη Χασιά και έχω πάνω την Πάρνηθα, ούτε αν είμαι στον Τράφη. Δεν ισχύει πουθενά στην Αττική αυτό, να έχω την υποχρέωση αυτή. Εγώ σας είπα για τις περιπτώσεις στις οποίες βρισκόμαστε εντός σχεδίου και. Εντός σχεδίου δεν έχω υποχρέωση, λοιπόν. Εντός σχεδίου, όταν είμαστε και έχουμε κοντά μας δάσος, άλσος ή οτιδήποτε, πρέπει να κάνεις καθαρισμό του οικοπαίδου. Ναι, ναι. Για το πιστοποιητικό όλο πήρα προστασίας. Δεν χρειάζεται εκεί. Από την πυροσβεστική διάταξη. Εάν βρίσκεσαι, λοιπόν, απέναντι στην Αγία Παρασκευή και έχεις πολυκατοικία, δεν έχεις καμία υποχρέωση να κάνεις κάτι. Ο Δήμος οφείλει να πάρει κάποια μέτρα τα οποία σχετίζονται με το βουνό. Ωραία. Ή ο ΣΠΑΗ ανάλογα που έχει την ευθύνη προστασίας του βουνού. Να ενισχύσει δηλαδή τα μέτρα πυροπροστασίας τα οποία προβλήρονται από αυτόν τον κανονισμό. Τώρα, όλα αυτά που λέτε είναι λοιπόν πολύ ωραία, αλλά έχει το συνήγορο του πολίτη και λέει ότι ίσως δεν είναι και τόσο συνταγματικά αυτά που λέτε. Και λέει ότι φύγει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και λέει ότι είναι υπέρογκο το ποσό για να βγει αυτό τέλο πάντων το πιστοποιητικό και να βγουν και τα μέτρα πυρασφάλειας βασικά. Θα απαντήσουμε και στο συνήγορο του πολίτη. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο αναφέρει ο συνήγορος και στην απάντηση την οποία θα δώσουμε δεν είναι ορθό. Πρωτίστως γιατί η επίκληση περιμήση μόρφωσης των όποιων προστήμων οδηγεί σε τους ιδιοκτήτες, λέει, σε μεταβιβάσια κινήτων κτλ. Είναι τελείως υπερβολική, δεδομένου ότι η έννοια του προστήμου δεν υπάρχει, αλλά σε πρώτη φάση υπάρχει μια σύσταση συμμόρφωσης σε κάποιον ο οποίος δεν έχει εφαρμόσει τον κανονισμό. Άρα μη συζητάμε ότι έρχεται κατευθείαν κάποιος και βάζει ένα πρόστιμο. Υπάρχει μια πρώτη διαδικασία που είναι μια σύσταση σε περίπτωση που δεν έχει πάρει τα μέτρα και δευτερευόντως. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μία προσεγγιστική εκτίμηση δαπανών για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις. Είναι δυνατή μόνο όταν ο υπόχρεος υποβάλλει τη σχετική τεχνική έκθεση. Και αυτό, να σας πω, έχει και μία διτή σημασία. Επειδή η πολιτεία βγάζει προγράμματα χρηματοδότησης, όπως έβγαλε το εξοικονομώ, πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα χαρακτηριστικά, που δεν μπορεί να ξέρει η πολιτεία ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε ιδιοκτησίας, έτσι ώστε να μπορέσει να βγάλει και κάποια προγράμματα, όπως έβγαλε τώρα το Υπουργείο μας και με πρωτοβουλία του Υπουργού προς τους Δήμους, 30 εκατομμύρια για να κάνουν περιμετρικές ζώνες και καθαρισμούς που δεν είχαν επιχρηματοδότηση. Όπως επίσης να σας πω ότι δεν θίγεται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας που αναφέρει ο συνήγορος του πολίτη. Αντιθέτως, προστατεύεται από το κράτος που μεριμνά μέσω του εν λόγω κανονισμού, όπως μεριμνά για κάθε τεχνικό κανονισμό. Μην ξεχνάμε ότι η φωτιά είναι μια φυσική καταστροφή, το ίδιο είναι και ο σεισμός. Άρα, ίδια έχουμε βγάλει αντίστοιχα κανονισμό για την ενίσχυση της στατικής, για την στατική ενίσχυση του κτηρίου. Έχουμε βγάλει κανονισμό για την προσβασιμότητα. Δηλαδή, πρέπει να διασφαλίζεται η υγεία και η προστασία της ζωής και η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί πολιτικά αυτά για την αποφυγή κινδύνων και δυσμενών καταστάσεων. Νομίζω ότι μπορούμε αυτά όλα να τα καταλάβουμε, το λόγο για τον οποίο γίνεται πάρα πολύ καλά όλοι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ένα σπίτι βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Πώς θα βρεθεί εκεί, έχουμε και μηνύματα τηλεθεατών, πώς θα βρεθεί εκεί ο ειδικός, είναι σε μια απόσταση που δεν μπορείς να προσεγγίσεις και εύκολα και θα είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Ένας από τους λόγους που διαμαρτύρονται είναι αυτός, γιατί έχουν και το χρονικό περιθώριο να τους ζορίζει μπροστά. Το χρονοδιάγραμμα δηλαδή υποστηρίζονται δεν καλύπτει τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν έως τότε. Ούτε οι Δήμοι οι ίδιοι είναι έτοιμοι για να εκδώσουν, αν αυτό το πιστοποιητικό που λέτε, ή να μπορέσουν να πιστοποιήσουν οτιδήποτε τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω, καταρχάς, οι Δήμοι δεν έχουν υποχρέωση να εκδώσουν κανένα πιστοποιητικό. Αυτό που έχουν να κάνουν είναι στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας και των μέτρων που έχουν ήδη να κάνουν κάποιες ενέργειες. Όσον αφορά το θέμα του χρόνου, ήδη εχθές υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση που μεταφέρει την ημερομηνία της υποχρεωτικής υποβολής της έκθεσης του ειδικού επιστήμονα στις 21 Ιουνίου. Όπως σας είπα και στην αρχή, ο κανονισμός αυτός είναι σε ισχύ από το 2023 και είχε προαιρετική εφαρμογή όλο το 2023. Το 2024 έγινε υποχρεωτική εφαρμογή μόνο του σκέλους που σας είπα. Άρα λέτε υπήρχε ο χρόνος.
αυτό. Αν δεν υπήρχε σχετική πληροφόρηση, εδώ μπορώ να καταλάβω ένα έλλειμμα στην επικοινωνία αυτής της πληροφόρησης. Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι είναι γεωλόγοι, γεωτέχνες, γεωπόνοι, μηχανικοί, πάρα πολλές ειδικότητες, θεωρώ αυτό έγινε και για να ρίξουμε να έχει πολύ χαμηλότερο κόστος, αλλά και για να μπορέσει να βρεθεί ακόμα και σε μια απομακρυσμένη περιοχή. Ένας γεωπόνος σίγουρα υπάρχει ακόμα και σε κάθε αγροτική περιοχή. Καταλαβαίνω όταν είμαστε τελευταία στιγμή ότι αυτό μπορεί να αυξάνει το κόστος, όπως γίνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. Προφανώς όμως η πολιτεία στη συγκεκριμένη περίπτωση και η δημοσιότητα που πήρε όλος αυτός ο κανονισμός έρχεται στον τελευταίο μήνα, ο οποίος τελευταίος μήνας είναι επειδή υπάρχει η προθεσμία ή περιοριστική και σε κάθε περίπτωση. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, για το οποίο και αυτά τα μέτρα θα κριθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Ενδεχομένως, αν τα φαινόμενα αυτά των δασικών πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο έντονα, να πρέπει να πάρουμε και κάποια άλλα μέτρα, τα οποία στα επόμενα χρόνια να επικαιροποιήσουν και τον κανονισμό προστασίας. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τους σεισμούς, σε όλες τις φυσικές καταστροφές. Οφείλει η πολιτεία να παρεμβαίνει με κτηριοδομικούς κανονισμούς και να προσπαθεί να προλαμβάνει καταστάσεις, ανεξάρτητα από τα μέτρα τα οποία πρέπει να παίρνει η ίδια η πυροσβεστική ή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, σε περίπτωση που συμβαίνει το φαινόμενο για να μπορέσει να προλάβει. Ωραία. Εδώ αυτά είναι μέτρα προληπτικά. Απλά, να πούμε, κύριε Μπακογιάννη, επειδή έχουμε διάφορα ερωτήματα τηλεθεατών σε σχέση με τον καθαρισμό οικοπαίδων, εμείς το συζητάμε για την πυροπροστασία κινήτων. Είναι άλλο πράγμα ο καθαρισμός και νομίζω δεν εμπίπτει σε εσάς, σωστά, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Είναι άλλη προληπτική διάταξη που αφορά ζητήματα καθαρισμού οικοπαίδου, το οποίο αφορά το Υπουργείο Κλιματικής. Είναι στο κλιματικής, θα επιδιώξουμε να έχουμε κάποιον από εκεί. Μόνο τελευταίο να δω αν κατάλαβα καλά, για να σας κλείσουμε και να σας ευχαριστήσουμε κιόλας. Από τη σύσταση, από όλο αυτό που έχει γράψει ο συνήγορος του πολίτη, δεν θα σας οδηγήσει σε κάποια αλλαγή, δεν θα λάβετε κάτι υπόψη σας να αλλάξετε κάτι? Λαμβάνουμε υπόψη μας σοβαρά και το έγγραφο του συνηγόρου του πολίτη και διάφορα έγγραφα τα οποία έρχονται και από άλλες υπηρεσίες. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση είναι συνεργασία τεσσάρων υπουργείων και επομένως με την ολοκλήρωση της αντιπυρικής περίοδου και ανάλογα με τα αποτελέσματα, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο γράφηκε στις πλάκες του Μποϊσί και δεν αλλάζει. Ωραία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο χρήζει επικαιροποίησης ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ανάλογα με την ανταπόκριση τόσο και των κατασκευών στις περιπτώσεις των κινδύνων, αλλά και αντίστοιχα από αυτά τα οποία θα δούμε από τις τεχνικές εκθέσεις στις οποίες υποβάλλονται οι ειδικοί επιστήμονες, προφανώς τα συναρμόδια Υπουργεία θα επανεξετάσουν διάφορα μέτρα ανάλογα και με το κόστος της υλοποίησης ή θα προτείνουν ενδεχομένως και διάφορες άλλες εναλλακτικές για αυτές τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουν το 2025 και το 2026. Έγινε, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο η πυρκαγιά, το ίδιο είναι και ο κανονισμός.